και η ίδια πολύ, πολύ ειλικρινά και τολμηρά από την προεκλογική καμπάνια που κάνανε οι γονείς της. Δεν κατακρίνω τίποτα. Η ψηφοφορία, ο τρόπος που γίνεται, που μπορούν να στείλουν άπειρα μηνύματα από τον ίδιο αριθμό, άμα με τον ίδιο τρόπο ψηφίζαμε για την κυβέρνηση, θα είχαμε ακόμα πασό. Οπότε, είναι πιο πολύ θέμα απορικίας. Γι' αυτό να ζητήσω συγγνώμη και για την προηγούμενη φορά που μπορεί να ακούστηκα σκληρός όσον αφορά απέναντι στην ειρήνη που της είπα για το οικόπεδο. Όλοι κατά κάποιο τρόπο με αυτή τη χορηγία θα φτάνουν εδώ. Η Λία όμως δεν έφτασε για τη φωνή της. Η Λία έφτασε γιατί έπρεπε να πραγματοποιήσει κάτι εδώ. Όχι ότι δεν την εκτιμώ σαν καλλιτέχνη, αλλά ήταν μια προσωπική της διαδρομή μέσα σε αυτό το παιχνίδι που κατέληξε να μας λέει αυτό το τραγούδι, ψάχνοντας η Λία να δει τη φωνή της, γιατί από τα blinds ακόμα είχε πει. Καταλαβαίνω ότι ο κοντρόλ σου φωνάζει αυτή τη στιγμή να με διακόψεις, αλλά θα ολοκληρώσω σύντομα. Και το πόσο αβίαστα και αβασάνιστα με πήρε ο Χάρης ο Γεωργίου πίσω τηλέφωνο αφού είχε επικοινωνήσει στη Λία, γιατί δεν ήθελα να της το πω ο ίδιος, φοβόμουν την αντίδρασή της. Αλλά όταν μου είπε πόσο αβασάνιστα η Λία είπε, ναι, θέλω πολύ να το πω αυτό το τραγούδι. Και εκεί κάτι μέσα μου ακόμα πιο πολύ έσπασε και επιβεβαίωσε ότι κάθε φορά που προχωρούσα τη Λία σε επόμενη φάση και σε επόμενη φάση είχα δίκιο, είχα ένα προαίσθημα. Θεωρώ ότι αξίζεις να είσαι εκεί άσχετα από τις χορηγίες, άσχετα από τις εμφανίσεις σου για την προσωπική σου διαδρομή. Έχεις αλλάξει. Ήρθες εδώ ένας συμπλεγματικός άνθρωπος και φεύγεις λίγο, για μένα, πολύ πιο φωτεινός. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνος. Ευχαριστούμε πολύ και εσένα, Λία. Και εγώ. Θα σε ξαναδούμε πολύ σύντομα. Μπορείς να ξεκουραστείς. Άκουσες ωραία λόγια.